σήμερα είναι ίσως και η πρώτη κινητοποίηση υγειονομικών για το 2021. Δυστυχώς πάλι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα, ίσως και χειρότερα, αυτά που μας κάναν όλα τα προηγούμενα χρόνια και ο τελευταίος χρόνος της πανδημίας. Στα νοσοκομεία, ό,τι και να λέει η κυβέρνηση, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Μιλάνε ήδη από το δεύτερο κύμα, το προσωπικό και τα νοσοκομεία βγαίνουν αρκετά εξουθενωμένα. Και βέβαια εδώ θα πρέπει πραγματικά να τονίσουμε ότι από τη μία, ενώ για ένα χρόνο τα εξωτερικά ιατρία δεν λειτουργούν γιατί τα νοσοκομεία έχουν γίνει νοσοκομεία μίας νόσου, αντί να υπάρχει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αυτό που κάνουν είναι τώρα να χρησιμοποιήσουν ουσιαστικά τα εξωτερικά ιατρία των νοσοκομείων για εμβολιαστικά κέντρα. Και βέβαια, αυτά όλα τα μεγάλα λόγια που ακούσαμε το προηγούμενο διάστημα για το πόσο πραγματικά αξιολογούν τη δουλειά και γενικά τη στάση των υγειονομικών, φαίνεται με την τελευταία συζήτηση που έγινε στη Βουλή, όπου ο Υπουργός Εργασίας είπε ότι οι υγειονομικοί, ναι μεν, όντως θα έπρεπε κάνουν ένα πολύ βαρύ και ανθυγινό επίδομα, αλλά οικονομικά δεν μπορούμε να τους βάλουμε, να τους εντάξουμε. Εδώ λοιπόν να του πούμε ότι ήδη θρηνούμε πάρα πολλούς υγειονομικούς, πάνω από 5.000 υγειονομικοί έχουν νοσήσει και σε αυτό να λάβετε υπόψη σας ότι έχουν χαθεί και πολύ συγγενικά δικοί τους άνθρωποι των υγειονομικών, όπου πέρα από το φόρτο αυτό έχουν και το φόρτο των ενοχών ότι τάχα αυτοί οι ίδιοι φέρανε την νόσο στο σπίτι τους και χάσαν τους ανθρώπους τους. Λοιπόν, οι υγειονομικοί είμαστε εδώ για όλο το λαό, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι ό,τι αντιλαϊκό μέτρο και αν περάσουνε, όσο και αν θέλουν την υγεία να τη φέρουν στα μέτρα τους, δηλαδή όφελος κόστος, γιατί αυτό κάνουν ουσιαστικά νοσοκομεία επιχειρήσεις, βλέπετε και με τις δωρεές, βλέπετε και με τη χρηματοδότηση, βλέπετε και με τη χρηματοδότηση μείον 93 εκατομμύρια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, δεν μπορούν πια, η ίδια η πολιτική τους τους έχει ξεμπροστιάσει. Λοιπόν, θα τους ξεμπροστιάζουμε και εμείς κάθε μέρα και με τη στάση μας στα νοσοκομεία, αλλά και με τις κινητοποιήσεις μας έξω. Ευχαριστώ.